Έντονη δυσοσμία ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες. Όπως καταγγέλουν, η άσχημη μυρωδιά οφείλεται στη μεταφορά φορτίων πυρηνόξυλου σε καράβι που έχει δέσει στο παράκτιο μέτωπο. Τρεις μέρες μυρίζει ανυπόφορα. Έχουμε μωρό 12 ημερών στο σπίτι και δεν μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο να μπει καθαρός αέρας μέσα να αναπνεύσει το μωρό μας. Δεν μπορούμε αυτή τη μυρωδιά. Η μυρωδιά είναι για όλα τα σπίτια και όλη την Αλικαρνασσό. Απορούμε εμείς ποιος είναι αυτός που έδωσε αυτή την άδεια για να έρθουν μέσα στα σπίτια να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε καθόλου να ησυχάσουμε. Είναι και άλλοι άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Με τις θερμοκρασίες να κινούνται σταθερά σε υψηλά επίπεδα, μερίδα κατοίκων περιγράφει μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, καθώς εδώ και μέρες δεν τολμούν να ανοίξουν τα παράθυρά τους. Δεν μπορούν να βγούμε έξω, γιατί ψά αέρας και φέρνει όλη τη μυρωδιά εδώ πέρα. Και είναι όλη η γειτονιά ανάστατη. Αφόρητη, δεν μπορείς να βγεις έξω να αναπνεύσεις, σου λέω. Ούτε απόγευμα να κάτσουμε στο μπαλκονάκι μας, ούτε στο πεζοδρόμιο, πουθενά. Δεν μπορείς να βγεις έξω. Τρεις μέρες τώρα αυτή η κατάσταση. Είναι ακόμα ένα αφόρητο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Χθες το βράδυ ειδικά ήταν αποπνικτική η μυρωδιά. Έρχεται ώρες-ώρες πάρα πολύ έντονα. Από την πλευρά του, το λιμεναρχείο που έχει δεχθεί οχλήσεις από δημότες, ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία που λαμβάνει η χώρα στο παράκτιο μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού είναι καθόλου ανώμημη.